Μπορεί το δικαστήριο να αναβλήθηκε, αλλά το μήνυμα του Κώστα Πελετίδη για μονιμοποίηση των συμβασιούχων στο Δήμο ήταν σαφές. Δείχνει ότι ο πατραϊκός λαός καταλαβαίνει το νόημα αυτών των διώξεων, ότι θέλουν να τρομοκρατήσουν όχι τόσο εμένα σαν δήμαρχο, περισσότερο θέλουν να τρομοκρατήσουν τους εργαζόμενους και το λαό μας. Ο Δήμαρχος Πατρέων δηλώνει ότι ήταν καθήκον του να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εμείς είμαστε με τους εργαζόμενους, το είπαμε και από πολλά χρόνια πριν, ότι εμείς δεν είμαστε γενικά με όλους. Στο πλευρό του Κώστα Πελετίδη και οι εργαζόμενοι στο Δήμο, οι οποίοι φοβούνται για το εργασιακό τους μέλλον. Ήταν πολλοί συνάδελφοι, καλή κινητοποίηση, πάρα πολλοί φορείς στο πλευρό του Δήμαρχου. Αυτό που είπαμε είναι ότι διώκουν τον Δήμαρχο, αλλά στοχεύουν να τρομοκρατήσουν τους εργαζόμενους. Οι κινητοποίησεις είναι σε συνέχεια των κινητοποιήσεων, έχουν προηγηθεί και άλλες. Ό,τι άπτεται της αντιλαϊκής πολιτικής και κάποιοι αντιστέκονται, τότε εδώ υπάρχει και μια άλλη συνταγή που έχει ακροατήρια, τιμωρία και διώξεις. Από ό,τι βλέπουμε το σύστημα το πολεμάει και πιστεύω ότι οι εργαζόμενοι είναι μαζί του. Πιστεύω ότι σωστά έπραξε, σαν άνθρωπος και σαν δήμαρχος αυτής της πόλης. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα δικαιωθεί.